έρθει απόγνωση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βλέπετε το νερό, έχει μπει μέσα στο σπίτι. Και εμείς πώς θα ζήσουμε. Και μας ζητάνε και έκταση στις φορές. Θα γίνει επανάσταση. Αυτό τελείωσε. Να σκύψει απάνω στα προβλήματα του κόσμου το κράτος. Ή δε μην εξαφανιστεί να φύγει. Έχω καταστραφεί παντελώς. Δεν υπάρχει ολοκληρωτικά. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Πήρα τα προβατά μου από εδώ, τα ζώα μου, για να μην πνιγούνε. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε για ακόμα μία φορά η Ηλία, με το μεγαλύτερο πλήγμα να δέχεται η περιοχή του Κάμπου και η Δήμη Ανδραβίδας, Κυλλήνης και Ποινιού, όπου σπίτια πλημμύρισαν, δέντρα κυριολεκτικά ξεριζώθηκαν και σε λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στρέμματα γης, με την καταστροφή στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών να είναι ολοκληρωτική. Τεράστιες είναι οι καταστροφές και σε σταυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ο κίνδυνος για οικολογική καταστροφή στη λιμνοθάλασσα Κοτιχίου παραμένει, όσο οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται στην περιοχή. Η εικόνα βιβλικής καταστροφής που παρουσιάζει η περιοχή του Κάμπου τα τελευταία 24 ώρα συνεχίστηκε και σήμερα, με τις μεγαλύτερες ζημιές να σημειώνονται στα Λεχενά, την Κυλλήνη και το Βαρθολομιό, και την πυροσβεστική υπηρεσία να δίνει κυριολεκτικά αγώνα δρόμου για να ανταποκριθεί στις κλήσεις για άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Δρόμοι ποτάμια και σπίτια που ξεπηδούν μέσα από λίμνες είναι η εικόνα που κατέγραψε σήμερα το πρωί στον οικισμό Δημάκη των Λεχενών η κάμερα της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, με τους κατοίκους να είναι εγκλωβισμένοι στα πλημμυρισμένα σπίτια τους και να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουν βουλώσει όλα τα φρεάτεα, με αποτέλεσμα το νερό να μην έχει διέξοδο και να πλημμυρίσουμε. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εμένα προσωπικά είναι το δεύτερο σπίτι αυτό και κάτω. Γέμισε χθες η αποθήκη μου πίσω, μου κατάστρεψε τον καυστήρα και ό,τι υπάρχοντα είχα μέσα. Ποτάμι το νερό εδώ. Ποτάμι. Από ό,τι βλέπετε, αυτό σήμερα είναι τίποτα. Είναι μπροστά στο χτεσινό, είναι μηδαμινό. Βλέπετε τα χάλια εδώ πέρα. Ήρθε ο εργολάβος, φτιάχνει αυτή το κομμάτι την αποχέτευση. Έχουν βουλώσει. Εκεί κάτω ρίξαν χώματα, δεν ξέρω, χαλίκια. Έχει βουλώσει ο αγωγός των βρύων υδάτων και πλωτσάει το νερό και έρχεται πάλι πίσω. Και δεν εμπιστοποιήθηκε να έρθει να δει, ας πούμε, τι γίνεται. Κινδυνεύουν και σπίτια τώρα. Βεβαίως κινδυνεύουν. Απελπιστική είναι η κατάσταση και στην περιοχή του υδραγωγείου των Λεχενών, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει ακόμα και το 1 μέτρο μέσα στα σπίτια των οικισμών, με τους πολίτες να εκφράζουν την απόγνωσή τους, αφού είδαν μέσα σε μία νύχτα καλλιέργειες, ζώα, γεωργικό και υγειακό εξοπλισμό να καταστρέφονται από τη μανία του νερού. Τραγική. Είναι από χτες το βράδυ όλα αυτά που βλέπετε. Είναι μια καταστροφή. Έχουμε πάθει μεγάλη καταστροφή. Όχι μόνο στις καλλιέργειες, γιατί έχουμε καλλιεργήσει, αλλά σε ζώα, σε μηχανήματα. Είναι καταστραμμένο. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βλέπετε το νερό, έχει μπει μέσα στο σπίτι εδώ δίπλα. Εδώ πέρα στο δικό μου κοντεύει που είμαι μόνιμος κάτοικος να μπει το νερό μέσα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εδώ είναι τουλάχιστον μισό μέτρο το νερό, έτσι. Και παραπάνω να σας πω. Δίπλα εδώ πέρα στον γείτονα είναι 1 μέτρο μέσα στο σπίτι του το νερό. Μέσα στο σπίτι του 1 μέτρο. Επιπλέουν τα πράγματά μας όλα μέσα. Αν δείτε η κάμερα, βλέπετε ότι γίνεται ένας πανικός. Η κατάσταση είναι ίδια, που σημαίνει και χειρότερη. Δεν έχει ρίξει τέτοια μεγάλη ποσότητα νερού από την Παρασκευή. Έχει ένα ψηλόβροχο, που σημαίνει ότι από πίσω, εδώ που υπάρχουν τα λαγκάδια, που υπάρχει ο τρόπος να τραβήξει τα νερά, δεν τραβάνε. Ο Δήμος ήρθε εδώ, ο Δήμαρχος του Δημάρχους, δεν έχει τα μέσα. Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, κάνουν ό,τι μπορούν, δεν υπάρχουν τα μέσα. Απευθύνονται οι κάτοικοι, απευθύνονται όλοι στην Ομαρχία, είναι όλοι απόντες. Ούτε πολιτική προστασία, ούτε κάποιος. Γιατί θέλει ειδικό μηχάνημα να καθαρίσει, αλλιώς αυτά τα νερά δεν μπορούν να φύγουν ποτέ. Εδώ πλέον έχει γίνει λίμνη, έτσι, και δεν τραβάει από πουθενά. Για ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες κηπευτικών και πατάτα στην ευρύτερη περιοχή κάνουν λόγο οι παραγωγοί, αφού όπως τονίζουν όλες οι εκτάσεις έχουν πλέον πλημμυρίσει, ζητώντας άμεσα να υπάρξει μέρημνα από τον ΕΛΓΑ για καταγραφή των ζημιών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή. Πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάνω στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σαν αγροτική περιοχή είμαστε καταστραμμένοι όλο τον χρόνο οικονομικά. Αυτό ήταν το λειτουργικό χτύπημα. Τελειώσαμε. Όλες οι καλλιέργειες καταστραφήκαν από το χαλάζι και από την έντονη βροχή. Όλοι είναι πλημμυρισμένα τα πάντα. Κυρίως πατάτα, έτσι. Πατάτες και ό,τι κυπευτικό υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι καταστραμμένο. Δεν ζητάμε τη συμπαράσταση της πολιτείας, ζητάμε την πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πράξει το αυτονόητο. Αυτό δηλαδή που τις ορίζει ο κανονισμός και οι συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να γίνει η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Γιατί όπως ξέρετε, η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν μπορεί κανένας να αντιμετωπίσει το κόστος και το βάρος όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Τι θέλετε να γίνει, τι ζητάτε?
το ΕΛΓΑ να μαζευτούμε, να πρέπει να κάνουμε κάτι. Το χαλάζει, δεν έχει αφήσει τίποτα. Εντάξει, εγώ εδώ αριστερά είχα φωσκοτόπια. Τι θα φάνε τα ζώα μου καταρχήν. Κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Είναι πλημμυρισμένα. Είναι τα πάντα πλημμυρισμένα. Η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Δεν αντέχουμε άλλο. Ήδη μας έχουν ξεχάσει τους αγρότες. Μας έχουν ξεχάσει τους αγρότες, μας έχουν σβήσει από το χάρτη. Μόνο να πληρώνουμε ένα 23% ΦΠΑ θέλουν. Έχουμε προπληρώσει το ΕΛΓΑ. Εγώ για το Σανό έχω προπληρώσει ΕΛΓΑ και ο Σανός καταστράφηκε. Αυτή είναι η πολιτεία που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι το κράτος, το ελληνικό δημόσιο. Μην ξεχάσετε Δευτέρα νωρίς το πρωί να τυπώσετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, να τους στείλετε εδώ στους κυρίους για το χαράτσι. Νωρίς, έτσι, και αν το κτίριο έχει κατάληψη, βρείτε κάπου παράκληση, τυπώστε σύντομα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να τους στείλετε. Ευχαριστώ. Κοντά στους πληγέντες από τις έντονες βροχοπτώσεις, κατοίκους και παραγωγούς των Λεχενών, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο αναπληρωτής τομεάρχης αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Αδρακτάς, ο οποίος τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι πρωτόγνωρη και πρόκειται για την ταφόπλακα του πρωτογενή τομέα, ζητώντας από την πολιτεία άμεσα να ενσκύψει και να δώσει λύσεις. Η πατάτα για τα απορροκυμευτικά αυτή τη στιγμή είναι κάτω από ένα μέτρο νερό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η καλλιέργεια έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι από προχθές μέχρι σήμερα η πολιτική προστασία δεν έχει δώσει το παρόν. Η περιφέρεια δεν έχει δώσει το παρόν. Υπάρχουν ρέματα που έπρεπε να έχουν ανοίξει και που κινδυνεύσανε και ζωές ακόμη. Ζώα, κότες, οικόσιτα, δεν έχει μείνει τίποτα. Νομίζω ότι άμεσα πρέπει η πολιτεία να έρθει να κάνει καταγραφή, να σταθεί κοντά σε αυτούς τους χυμαζόμενους αγρότες, διότι δεν πρόκειται να βγάλουν χειμώνα. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ανήμποροι και εμείς να κάνουμε κάτι αν δεν έρθει η ίδια η πολιτεία. Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή θα φέρει το τέλος αυτού του χρόνου τουλάχιστον για όλους τους παραγωγούς. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Δρόμοι ποτάμια, καταστήματα πλημμυρισμένα και οικονομική ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ είναι η εικόνα που παρατηρείται και στο λιμάνι της Κυλλήνης, όπου οι επαγγελματίες είδαν για ακόμα μια χρονιά τα ομβρία ύδατα να καταστρέφουν τις επιχειρήσεις τους. Με την παραμικρή βροχή πλημμυρίζουμε, όλη η Κυλλήνη και η Κάτω Παναγιά. Έχουμε επισημάνει τα προβλήματα συνέχεια στους τοπικούς, στους δημάρχους, στον αντιπεριφερειάρχη. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Και με την παραμικρή βροχή πλημμύρισαμε. Το μαγαζί είναι κλειστό τώρα, το δικό μου είναι 2 μέρες κλειστό. Από χτες το βράδυ που πήγες στη βροχή μέχρι και σήμερα που είσαστε εσείς εδώ, το έχω καθαρίσει με λάσπες 6 φορές σταδιακά. Δεν αντέχουμε άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή να μην κοιμόμαστε τη νύχτα για να μην πνιγούμε. Για το Θεό δηλαδή. Για το Θεό. Και παρακαλώ άλλη μια φορά τους υπεύθυνους να κατανοήσουν το πρόβλημα και να κάνουν κάτι. Να κάνουν κάτι. Και το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο σε χρήματα. Οι εποχές είναι δύσκολες, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά το πρόβλημα εδώ είναι χρόνιο. Δύσκολη ήταν όμως και η νύχτα του Σαββάτου για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των Λεχενών, αφού οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης ήταν πλημμυρισμένοι, προβλήματα δημιουργήθηκαν και με την ηλεκτροδότηση, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που παρέμειναν όλη νύχτα άγρυπνοι με τις σκούπες αναχείρας προκειμένου να γλιτώσουν τα χειρότερα. Πρόλαβα και άνοιγα λάμπες, δεν πήγαινα να ανοίξουμε τους υπονόμους, να φύγουν τα νερά. Πολύ νερό έχουν πλημμυρίσει όλα τα σπίτια εδώ. Παλιά σπίτια που είναι πλημμυρισμένα 20 μισό μέτρο νερό μέσα.